Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με φυσική παρουσία για πρώτη φορά μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για να τηρούνται οι αποστάσεις. Μπορούμε όμως παράλληλα να τρέξουμε μεγάλα σχήματα. Σε αυτό το θέσιο λοιπόν, στις 17 έκτου, εδώ, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για την γνωμοδότηση και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις 22 έκτου, η διαβούλευση για την Μόκεντα Ιγέτο. Η διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων διήρκησε σχεδόν 3 ώρες, ενώ στη μία μετά τα μεσάνυχτα τα μέλη των μειοψηφιών αποχώρησαν, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος ήθελαν να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμυλος, η προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων στην Μαραθώλακα, αλλά και η πεζοδρόμηση στην Ιατροπούλου. Για την πρόταση του Δημάρχου για το Ριζόμυλος Καλαμάτα, η οποία πουθενά δεν έχει δημοσιευτεί και πουθενά δεν έχει αποτυπωθεί σε κάποιο χάρτη για να έχουμε και εμείς μια άποψη. Ο κύριος Δήμαρχος συζητά ήδη αυτή την πρόταση και προφανώς ξεκινούν διαδικασίες με το Υπουργείο, ακυρώνοντας την ουσία αφενός τη διαβούλευση και αφενός την ύπαρξη των παρατάξεων. Είμαστε θετικοί στην πρόταση, ωστόσο θέλουμε να μας παρουσιαστεί το πλήρες αναπτυξιακό πλάνο για τη συγκεκριμένη περιοχή που αιτιολογεί την πρόταση αυτής της χάραξης. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα που προγραμματίζονται είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε όλα τα χωριά και μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές ερχόμαστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Το σημαντικό θέμα της πολεοδόμησης Ανατολικής Παραλίας και της διάνοιξης της Κρήτης αναβλήθηκε και αναμένεται να συζητηθεί σε εμβόλυμη ειδική συνεδρίαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.